Τώρα, αν μου επιτρέπεις, ναι. Το συγκλονιστικότερο του βίντεο είναι ότι βλέπουμε άντρες στην κυριολεξία να πατάν πάνω από παιδιά και γυναίκες έτσι ώστε να φτάσουν έγκαιρα στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Περιγράψαμε και το πρωί και στο κεντρικό... Βλέπουμε τη βάρκα που βυθίζεται μόλις... έτσι, γιατί την έχουν μόλις σκίσει. Βυθίζεται. Είναι... Ναι, είναι ο γνωστός τρόπος μόλις βλέπουν το σκάφος του λιμενικού, ναι. Ακριβώς. Μόλις βλέπουν το σκάφος του λιμενικού σώματος και ξέρουν ότι θα σωθούν, πρέπει να θεωρηθούν λοιπόν ναυαγοί, οπότε σκίζουν τη βάρκα και εκείνα τα λεπτά που μεσολαβεί μέχρι να γίνει η συγκέντρωση των ναυαγών, βλέπουμε πραγματικά πολλά παιδιά, αυτό που λέμε, πολλά παιδιά λαός, ακούγονται, Ρένα, ακούγονται παιδιά τα οποία και γυναίκες. Φωνάζουν, ναι, και φωνάζουν και κλαίνε, γιατί βεβαίως αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι το σύνηθες, αλλά πώς να το συνηθίσει έτσι μια ανθρώπινη ύπαρξη να σκίζουν τη βάρκα για να διασωθούν, για να μπορέσουν να φτάσουν στη στεριά. Αν είναι δούμε πράγμα... με προσοχή το υλικό, θα δούμε αυτό που σας περιγράφω. Άντρες να πατάνε στην κυριολεξία πάνω σε κεφάλια παιδιών, έτσι ώστε να περάσουν έγκαιρα στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Πραγματικά είναι πολύ πολύ σκληρές εικόνες. Από ό,τι βέβαια μας είπαν εδώ οι άντρες του λιμενικού σώματος, αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ συχνά. Πολλές φορές μάλιστα είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να αγκαλιάσουν και να δώσουν νερό και να δώσουν τροφή στα μικρά παιδιά που έχουν πέσει στο νερό. Μάλιστα, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα γιατί μένει άφωνος. Αυτοί βέβαια που σκίζουν τις βάρκες. Και βέβαια δεν είναι συνεργάσιμοι. Αυτοί που σκίζουν τις βάρκες έχουν εντεταλμένη υπηρεσία και πιθανότατα είναι αυτοί που τους έχουν μεταφέρει οι λαθρέμποροι. Δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί δυστυχώς μια ρουτίνα διαδικαστική για να μπορέσουν να διασωθούν οι άνθρωποι. Και μετά βέβαια κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ότι είναι συνεργάτες των διακινητών. Κανείς δεν γνωρίζει μετά ποιος είναι τι. Εν πάση περιπτώσει από τους ανθρώπους που έχουν... τη βάρκα και ποιος είναι... Δεν το ξέρουν δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που σκίσανε τη βάρκα, οι αρχές εκεί. Έτσι ακριβώς. Και ποτέ δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον πρόσφυγα από τον μετανάστη και τον διακινητή. Γιατί για να φτάσουν οι μετανάστες εδώ, κάποιους έχουν πληρώσει αδρά. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων ότι πληρώνουν ακόμα και 9.000 ευρώ για να πάνε από Συρία, Τουρκία και από Τουρκία, Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ένα εμπόριο ουσιαστικά και κάποιοι κερδίζουν πολλά χρήματα από αυτό. Μάλιστα, Ρένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παίζοντας βέβαια με ανθρώπινες ζωές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Πραγματικά αυτά όλα είναι γροθιά στα στομάχια και στα κεφάλια μας βέβαια και στους εγκεφάλους μας. Και το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αφορά...